Señor, ακούσαμε το Ευαγγέλιο. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Είπεν ο Κύριος, ομοίων με τεμού, κατ' εμού εστί, κι ομοί συνάγων με τεμού, σκορπίζει. Για τούτο λέγω ημίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία, αφαιθήσετε της ανθρώπης, ιδέ του πνεύματος βλασφημία, ουκ αφαιθήσετε της ανθρώπης, και όσαν είπε λόγων κατά του Υιού του ανθρώπου, αφαιθήσετε αυτό, όσαν είπε κατά του Πνεύματος του Αγίου, ουκ αφαιθήσετε αυτό, ούτε εν τον είναι αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Είπησατε το δέντρο καλόν και τον καρπόν αυτού καλόν. Είπησατε το δέντρο σαπρών και τον καρπόν αυτού σαπρών. Εγκάρ του καρπού το δέντρο γινώσκεται. Γεννήματα έχει δεινών. Πώς δίναστε αγαθά λαλήν πονηριώντες. Εγκάρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα αγαθά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Λέγω δε ημίν ότι παν ρήμα αργών ω εάν λαλήσως είναι οι άνθρωποι. Αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Εγάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Από τα λόγια μας, λέγει ο Κύριος, θα κριθούμε και από τα λόγια μας θα καταδικαστούμε. Εάν δεν προσέξουμε και δεν χρησιμοποιούμε σωστά τη γλώσσα μας, εάν συζητούμε μέσα στην Εκκλησία, εάν δεν λατρεύουμε όπως πρέπει το Θεό, εάν υβρίζουμε, εάν κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον, εάν λιδωρούμε ο ένας τον άλλον, εάν λέμε ψέματα, εάν εμπέζουμε, εάν πολύ χειρότερα βλασφημούμε τον Θεό ή γογγίζουμε, γκρινιάζουμε κατά του Θεού, είναι πάρα πολλά τα αμαρτήματα της γλώσσας. Και αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, από τη γλώσσα του καταδικάζεται στην αιώνια κόλαση. Εάν όμως ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά και προσέχει, όπως αγωνίστηκαν οι Άγιοι μας, τότε δεν αμαρτάνει ούτε με τη γλώσσα του, ούτε με τη σκέψη του, ούτε με τις επιθυμίες του, ούτε με τις πράξεις του. Τότε ο άνθρωπος καλλιεργεί τις αρετές, μετανοώντας ειλικρινά και ελκύει τη χάρη του Θεού. Ή μάλλον όταν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, όταν δεν αμαρτάνει και αντίθετα κάνει το καλό, γιατί τότε μπορούμε να κάνουμε το να μην κάνουμε την αμαρτία, όταν κάνουμε το αντίθετο καλό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει ότι θα είμαι κάπου που δεν θα κάνω ούτε το καλό ούτε το κακό. Για να μην κάνει το κακό, θα πρέπει να κάνει το αντίθετο καλό. Αν θέλει να φύγει από το σκοτάδι, πρέπει να πάει στο φως. Δεν μπορεί να είναι κάπου διάμεσα, δεν υπάρχει κάτι διάμεσο. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν μετανοεί, τότε όχι μόνο σταματάει να κάνει την αμαρτία, αλλά κάνει και το αντίθετο καλό. Δηλαδή, ενώ μέχρι τότε αργολογούσε, έλεγε λόγια περιτά, έλεγε λόγια άπρεπα, έβριζε ή οτιδήποτε άλλο έκανε αμάρτημα με τη γλώσσα του, τώρα αντί για αυτό προσεύχεται.
Λέγει το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Σιωπά και παρακολουθεί με ευλάβεια τη Θεία Λατρεία. Δοξάζει τον Θεό. Λέγει την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών και τις άλλες προσευχές Εκκλησίας μας. Λέγει το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με μέσα στην καρδία Του. Και τότε πραγματικά δεν αμαρτάνει. Αυτό ακριβώς έκαναν οι Άγιοι μας. Πρόσεχαν και όχι μόνο τη γλώσσα τους, αλλά και τα μάτια τους και τη σκέψη τους και όλους τις αισθήσεις, έτσι ώστε ποτέ δεν αμάρτηναν. Και ο Άγιος Πορφύριος που μελετάμε το βίο του, ακριβώς γιατί πρόσεχε και έκανε υπακοή στο Θεό, κάνοντας υπακοή στους γεροντάδες του, γι' αυτό και πολύ σύντομα, σε πολύ μικρή ηλικία, δέχθηκε την επίσκεψη του Θεού. Του φανερώθηκε ο Θεός και μάλιστα τον γέμισε με θεία χαρίσματα. Είχε το χάρισμα το διορατικό, με το οποίο μπορούσε να βλέπει τη σκέψη των άλλων. Μπορούσε να βλέπει πολύ μακριά. Μπορούσε να βλέπει πολύ βαθιά μέσα στη γη. Να βλέπει που υπάρχει νερό, να βλέπει τι γινόταν πριν χιλιάδες χρόνια πάνω στη γη και τι υπάρχει κάτω από τη γη θαμένο. Ερείπια αρχαία, πολιτισμοί αρχαίοι, να βλέπει τη ζωή των ανθρώπων πριν χιλιάδες χρόνια, να βλέπει και τη ζωή του Χριστού και να ζει τα περιστατικά της ζωής του Χριστού. Στο Κυριακό που πήγαινα, λέει ο Άγιος Πορφύριος, διηγούμενος τη ζωή του, για αγρυπνίες και ακολουθίες, γνώρισα Αγίους ανθρώπους. Το Κυριακό ήταν η κεντρική εκκλησία και είναι και σήμερα υπάρχει. Στα Καψοκαλύβια και σε όλες τις κήτες υπάρχει μια κεντρική εκκλησία που λέγεται Κυριακό. Εκεί λοιπόν λέγει, γνώρισα πολλούς Αγίους. Ακούστε να σας πω για έναν κρυφό Άγιο. Πάνω από την καλύβα μας, πολύ ψηλά, ζούσε ένας Ρώσος, ο Γέρο Δημάς, σε μια πρωτόγονη καλύβα μόνος του. Γιατί στο Άγιον Όρος δεν έχει μόνο Έλληνες Ορθόδοξους, έχει και Ορθόδοξους αδελφούς από άλλες χώρες, και μάλιστα από τις λεγόμενες Σλαβικές χώρες, όπως είναι η Ρωσία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σερβία. Εκεί λοιπόν, στα Καψοκαλύβια ψηλά, ζούσε αυτός ο Γεροδημάς σε μια πρωτόγονη καλύβα, μόνος του. Ήτανε πολύ ευλαβής. Ο Γεροδημάς έμεινε σχεδόν άγνωστος σε όλη του τη ζωή. Ελάχιστοι άνθρωποι τον ήξεραν. Πέρασε τη ζωή του μέσα στην αφάνεια. Κανείς δεν αναφέρει το όνομά του ή για το χάρισμά του. Να φύγει από τη Ρωσία. Ποιος ξέρει πόσες ημέρες διαδρομή έκανε. Τα άφησε όλα για να έρθει σε μια άκρη του κόσμου, στα Καψοκαλύβια, και έζησε όλη τη ζωή του εκεί. Και είναι μεγάλη αυτή η αρετή, η οποία λέγεται αρετή της ξενιτείας, όπου ο άνθρωπος αφήνει την πατρίδα του, αφήνει τους γονείς του, αφήνει τους συγγενείς του, αφήνει τους φίλους του και πηγαίνει σε ένα μέρος που δεν τον ξέρει κανένας, όπως το Άγιον Όρος. Και εκεί μένει για χάρη του Θεού, για να λατρεύει το Θεό απερίσπαστα, χωρίς συναναστροφές και γνωστούς και ενοχλήσεις και χωρίς οποιουσδήποτε περισπασμούς. Έτσι έκανε ο Γεροδημάς, έφυγε από τη Ρωσία, ίσως και να είχε έρθει με τα πόδια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και έμεινε στο Άγιον Όρος και εκεί πέθανε άγνωστος. Δεν ήταν κανείς εγωιστής. Όχι, όχι. Αγωνιστής ήταν, όχι εγωιστής. Δεν ήθελε να προβάλλει το εγώ του, τον εαυτό του. Δεν ήθελε να δοξαστεί από τους ανθρώπους, αλλά από τον Θεό. Και να μην έχει κανένα δίπλα του να του πει 500 μετάνοιες έκανα σήμερα. Αυτό αισθάνθηκα. Ήταν μυστικός αγωνιστής. Δηλαδή δεν ήξερε κανένας τους αγώνες τους πνευματικούς που έκανε. Πόσες μετάνοιες έκανε, πόσες νηστείες, πόσες προσευχές. Ναι, ναι, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Είναι ένα τέλειο πράγμα αυτό. Ένα τέλειο και ένα ανιδιοτελές. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτε για να κερδίσει εγωιστική δόξα, ανθρώπινη δόξα, τα μπράβο των ανθρώπων, αφού δεν τον ξέρει κανένας και δεν τον βλέπει κανένας τι κάνει. Αυτό θα πει ανιδιοτέλεια, να μην σκέφτεται ο άνθρωπος το δικό του ανθρώπινο συμφέρον, αλλά ό,τι κάνει να το κάνει μόνο για το Θεό και να το ξέρει μόνο ο Θεός,
Όπως και ο ίδιος ο Κύριος είπε, όταν προσεύχεστε να μπαίνετε, λέει, στο ταμείο σας, στο ιδιαίτερο χώρο του σπιτιού, το πλέον απόκριφο, και εκεί να προσεύχεστε μόνοι σας, τον Θεό, αφού κλείνετε προηγουμένως την πόρτα, χωρίς κανένας να γνωρίζει τι κάνετε. Και εκεί σας βλέπει ο Θεός και σας ανταποδίδει αυτό που κάνετε ο Θεός και δεν έχετε πλέον μισθό από ανθρώπους. Ανιδιοτέλεια, λατρεία, αγιοσύνη, ενώπιος ενώπιο, χωρίς ανθρωπαρέσκεια. Ενώ βλέπουμε γραμματείς και φαρισαίοι που ήταν ανθρωπάρες και ήθελαν να αρέσουν στους ανθρώπους, έκαναν την προσευχή τους δημόσια και επίτηδες την έκαναν μακρά, την τραβούσαν για να τους δοξάζει ο Θεός, που, να τους δοξάζουν οι άνθρωποι και να λένε «Πάω, πά, τι μεγάλοι και άγιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι». Ο νέος Γεροδημάς ήταν τελείως μόνος και ό,τι έκανε, το έκανε για το Θεό. Ο δούλος το δεσπότη, τίποτε άλλο απολύτως. Ούτε ηγούμενος, ούτε μπράβο, ούτε γιατί αυτό είναι έτσι. Είδε έναν Άγιο ζωντανό. Ναι, έναν άγνωστο Άγιο. Ο καημένος περιφρονημένος. Ποιος ξέρει, όταν πέθανε, έπειτα από πόσες μέρες θα το μάθαμε και ίσως μήνες, αν ήταν και χειμώνας. Πού να πήγαινε άνθρωπος εκεί ψηλά, στη λίθινη καλύβα του. Δεν τον έβλεπε κανείς. Πολλές φορές αυτούς τους ερημίτες τους βρίσκανε έπειτα από 1-2 μήνες μετά την κοίμησή τους, όπως συνέβη και με το Μεγάλο Άγιο και Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος τέλειωσε τη ζωή του ως ερημίτης. Το εκχύλισμα και το περίσσιμα της Χάριτος, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ήρθε σε μένα το ταπεινό, όταν είδα αυτόν το Γεροδημά στο Κυριακό να κάνει τις μετάνοιές του και να αναλύεται σε λυγμούς στην προσευχή του. Με τις μετάνοιες αυτού τόσο πολύ τον επισκίασε χάρις, ώστε ακτινοβόλησε και σε μένα. Γιατί όταν κάνουμε μετάνοιες, όταν ταπεινωνόμαστε μπροστά στο Θεό, ταπεινώνοντας το σώμα, έρχεται η χάρις του Θεού και ο άνθρωπος γεμίζει από το Άγιο Πνεύμα. Ήταν τόσο γεμάτος ο Γεροδημάς από το Άγιο Πνεύμα, από τις μετάνοιες που έκανε, ώστε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ακτινοβόλησε και σε μένα από αυτή τη χάρη που είχε. Τότε ξέσπασε και σε μένα ο πλούτος της χάριτος. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι και ο Άγιος Πορφύριος ήταν δεκτικός αυτής της χάρης. Ήταν κατάλληλο δοχείο και σκεύος, γιατί πολλοί συναστρέφονται με Αγίους, αλλά λίγοι παίρνουν τη χάρη τους. Υπήρχε δηλαδή, λέει ο Άγιος, και πριν, με την αγάπη που είχα στο γεροντά μου. Δεν ήταν μόνο η χάρη στο Γεροδημά, είχε ο Άγιος Πορφύριος και χάρη από το γεγονός ότι έκανε υπακοή στο γεροντά του, τον σεβότανε και τον αγαπούσε εν Χριστώ. Αλλά τότε, λέει ο Άγιος, αισθάνθηκα κι εγώ τη χάρη πάρα πολύ έντονα. Να σας πω πώς μου συνέβηκε. Ένα πρωί, κατά τις 3:30, επήγα στο Καθολικό στην Αγία Τριάδα για την ακολουθία. 3:30 ώρα τη νύχτα. Ήταν νωρίς ακόμα. Δεν είχε χτυπήσει ακόμη το σήμαντρο. Κανείς δεν ήταν μέσα στην εκκλησία. Κάθισα στον πρόναο, κάτω από μία σκάλα. Ήμουν αθέατος και προσευχόμουν. Σε μια στιγμή, ανοίγει η πόρτα της εκκλησίας και μπαίνει ένας ψηλός και ηλικιωμένος μοναχός. Ήταν ο Γεροδημάς. Μόλις μπήκε, κοίταξε δεξιά, αριστερά. Δεν είδε κανένα. Τότε λοιπόν, κρατώντας ένα μεγάλο κομποσκήνι, άρχισε τις μετάνοιες τις τρωτές, πολλές και γρήγορες, και έλεγε συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Σε λίγο έπεσε σε έκσταση. Δεν μπορώ, δεν βρίσκω λόγια να σας περιγράψω τη συμπεριφορά του απέναντι στο Θεό. Κινήσεις αγάπης και λατρείας, κινήσεις θείου έρωτος, θείας αγάπης και αφοσιώσεως. Τον είδα να στέκεται, να ανοίγει τα χέρια του όρθιος σε σχήμα σταυρού, όπως έκανε
ο Μωυσής στη θάλασσα. Και έκανε ένα πράγμα. Τι ήταν αυτό? Ήταν μέσα στη χάρη. Έλαβε μέσα στο φως. Αυτό ήταν. Αμέσως μου μετέδωσε την ευχή. Αμέσως μπήκα στη δική του ατμόσφαιρα. Δεν με είχε δει. Ακούστε με. Συγκινήθηκα και άρχισα να κλαίω. Ήρθε σε μένα το ταπεινό και ανάξιο η χάρη του Θεού. Πώς να σας το πω. Μου μετέδωσε τη χάρη. Δηλαδή η χάρη που είχε εκείνος ο Άγιος ακτινοβόλησε και στη δική μου την ψυχή. Μου μετέδωσε τα χαρίσματά του, τα πνευματικά. Λοιπόν, είχε πάθει έκσταση ο Γεροδημάς. Χωρίς να το θέλει, το έκανε. Δεν μπορούσε να κρατήσει το βιωμά του. Ούτε και αυτό που λέω είναι σωστό. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Αυτό είναι κατάληψης υπό του Θεού. Αυτά δεν εξηγούνται. Καθόλου δεν εξηγούνται. Και άμα τα εξηγήσεις, πέφτεις πολύ έξω. Γιατί δεν εξηγούνται? Γιατί ο Θεός είναι άπειρος, είναι άκτιστος, είναι αδημιούργητος. Ενώ η γλώσσα μας είναι κτιστή, είναι δημιουργημένη. Και δεν έχουμε λέξεις για να περιγράψουμε το αδημιούργητο, το άκτιστο, που είναι ο Θεός και τις ενέργειες του Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος, δεν εξηγούνται αυτά τα πράγματα. Μόνο τα βιώνει κανείς. Αλλά δεν μπορεί να τα περιγράψει. Ούτε στα βιβλία αποδίδονται, ούτε γίνονται καταληπτά. Πρέπει να είσαι άξιος να τα καταλάβεις. Δηλαδή, λέει ο Άγιος, πρέπει να έχεις ταπείνωση και έτσι κι εσύ να ζήσεις λίγο αυτά, ώστε να πεις ότι κάτι κατάλαβες. Τι διδασκόμαστε από όλα αυτά? Να μιμηθούμε τον Άγιο στην αγωνιστικότητά του, στην ταπείνωσή του. Βλέπουμε ότι πάρα πολύ υπακοή έκανε στο γεροντά του και αυτή η υπακοή του έφερε τη χάρη. Και μετά αισθάνθηκε πάρα πολύ τη χάρη τη νύχτα εκεί στο Κυριακό, μέσω αυτού του Αγίου ανθρώπου. Γιατί όμως είχε προετοιμάσει προηγουμένως τον εαυτό του με την υπακοή στο γεροντά του. Ας κάνουμε και εμείς υπακοή στον πνευματικό μας οδηγό, που είναι υπακοή στον Θεό, έτσι ώστε να ελκύσουμε τη Θεία Χάρη, η οποία θα μας δώσει κάθε χαρά και κάθε αγαλίαση και την αιώνια χαρά και βασιλεία. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.